Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που βρισκόσαστε κοντά μας για να ακούσετε τις θέσεις μας για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Ο συνδυασμός μας με όρεμη σκέψη αποφάσισε να ανακοινώσει επίσημα τη συμμετοχή τους εκλογές του Μαΐου του 2014, μια συνέχιση του αγώνα μας για την επίτευξη των σκοπών του συνδυασμού και την ανάπτυξη του τόπου μας. Θα σας μιλήσει ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, ο Γιώργος Πάπητσης, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα το κοινωνικό σύνολο για τα τεκμενόμενα στο Δήμο και όλους αυτούς τους σχολιασμούς που ακούγονται για το συνδυασμό μας και τις πιθανές συνεργασίες. Επίσης, στο τέλος θα σας σταλεί ένα email με τις αναλυτικές θέσεις του συνδυασμού σε αυτήν την σημερινή διακήρυξη. Ο λόγος στον Γιώργο τον Πάπητση. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στα τοπικά δρόμενα όλες αυτές τις συναντήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με την παρουσία σας σε όλα τα γεγονότα τοπικά. Πιστεύουμε ότι τα τοπικά μέσα στο νησί δίνουν ένα δυναμικό παρόν μέσα από τον ειλικρινή και υγιή ανταγωνισμό που υπάρχει. Υπάρχει ένας ενημερωμένος πλέον δημότης μέσα από τα έντυπα αλλά και από τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία διακινείται και από τα τοπικά κανάλια και τα ραδιόφωνα. Και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό, γιατί ο ενημερωμένος δημότης έχει γνώση, έχει άποψη και μπορεί να κρίνει τις πράξεις όλων αυτών που ασχολούνται με τα κοινά. Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς που μας ψήφισαν τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, αλλά και απέναντι στον Συριανό Δημότη σήμερα, μετά από 3 χρόνια περίπου συμμετοχής μας στη Δημοτική Αρχή, ερχόμαστε ξανά να δηλώσουμε ότι θα είμαστε παρόντες στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Η δική μας δημοτική παράταξη, μια παράταξη η οποία δουλεύει μέσα στο Δήμο, εκεί που την έταξε με την ψήφο του ο Δημότης, δουλεύει και παρίσταται ενεργά και συμμετέχει ουσιαστικά μέσα σε όλα τα όργανα της διοίκησης, σε όλες τις επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα, με την παρουσία όλων των μελών του συνδυασμού, όπου συμμετέχει ο καθένας, διαμορφώνοντας απόψεις και προτάσεις. Και ειλικρινά αυτό είναι αξιοσέβαστο, γιατί η προσφορά μας για τον Δημότη, αλλά και για το Δήμο ιδιαίτερα, είναι ουσιαστική, γιατί πολλές φορές χωρίς τη δική μας συμμετοχή, στα περισσότερα όργανα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει απαρτία ή υπολειτουργούν όπως σήμερα εκτιμούμε εμείς ότι υπολειτουργεί και ο ενιαίος Δήμος μας. Η εκλογή μας στις προηγούμενες εκλογές ήταν κάτι πρωτόγνωρο για το νησί και είμαστε εμείς εκείνοι πρώτοι που επιλέξαμε ένα μοντέλο δημοτικής παράταξης και ενός συνδυασμού με μία πολυφωνία, με ένα συνδυασμό ο οποίος ήταν πέρα και έξω από τα κόμματα και τις όποιες κηδεμονίες, και είμαστε οι πρώτοι που δώσαμε βήμα σε νέους ανθρώπους, μια και σε αυτό τον πολυπληθή συνδυασμό που έφτανε τους 90 υποψηφίους τις προηγούμενες εκλογές, οι 85 κατέβαιναν για πρώτη φορά. Δίπλα μας έχουμε δημοτικούς συμβούλους πλέον, οι οποίοι για πρώτη φορά εξελέγησαν.
Η εμπειρία που αποκτήσαμε και απέκτησαν οι νέοι στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτά τα χρόνια και η προσφορά τους είναι σημαντική, γιατί ενσωματώθηκαν γρήγορα, γνώρισαν τις διαδικασίες και το πώς λειτουργούν όλα τα όργανα και η προσφορά τους είναι ουσιαστική, με ολοκληρωμένες προτάσεις και με απόψεις οι οποίες κατατίθονται όπου πρέπει και πολλές φορές η δική μας άποψη περνά στη Δημοτική Αρχή μη έχοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση ίδια. Είναι πια φανερό στη συνείδηση του κάθε Δημότη ότι η κουρασμένη πλέον Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να ηγηθεί στον ενιαίο Δήμο και να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες του Συριανού λαού. Εμείς είμαστε έτοιμοι με πράξεις και όχι με λόγια και θεωρίες να αντιστρέψουμε αυτό το αρνητικό κλίμα στο οποίο έχει περιέλθει το νησί μας. Είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε δυναμικά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νησί. Την ανεργία, τα λουκέτα, την κρίση, τη μετανάστευση της νεολαίας και ό,τι άλλο βασανίζει αυτόν τον τόπο, ο οποίος από μπροστάρης έχει γίνει ουραγός στα θέματα ανάπτυξης, στα θέματα αγωνιστικής παρουσίας στους τομείς της αυτοδιοίκησης, στους τομείς της υγείας, στους τομείς της παιδείας και γενικότερα σε όλους τους τομείς σε οποίες θα έπρεπε μια δημοτική αρχή να είναι πάντα μπροστά, να έχει θέση και άποψη, να έχει διαμορφώσει πρόταση και όχι να στηρίζει τους αγώνες και τις θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα μόνο από ψηφίσματα και τίποτα παραπάνω. Σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολα από την προηγούμενη τριετία και από τις προηγούμενες εκλογές. Η κατάσταση στο νησί και στην Ελλάδα γενικότερα είναι πολύ δυσμενέστερη. Οι συνθήκες της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη μείωση των πόρων και την αύξηση των αρμοδιοτήτων σίγουρα δεν είναι ένα κλίμα το οποίο είναι πρόσφορο για να μπορέσεις να κάνεις πράγματα, αλλά η εμπειρία η δική μας, η πρακτική λειτουργία της ομάδας και οι ρεαλιστικές αποφασιστικές κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν μπορούν να ανατρέψουν αυτό το κλίμα το οποίο σήμερα είναι αρνητικό για το νησί. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ο Δήμος μας χρειάζεται πράξεις και όχι θεωρίες και λόγια. Και σε αυτό είμαστε έτοιμοι, μπορούμε μέσα από τις θέσεις που έχουμε διαμορφώσει για τον κάθε τομέα, για τον τουρισμό, για την ανεργία, για τον πρωτογενή τομέα, για το ναυπηγείο και για όλα αυτά που καίνε το νησί, που καίνε τους δημότες, που τους έχουν προβληματίσει ουσιαστικά και έχουν κάνει την νεολαία να μην πιστεύει πλέον σε λύσεις, να μην έχει όραμα, να μην έχει όνειρα για αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να ανατραπούν με πράξεις και όχι λόγια και θεωρίες. Απαιτείται σίγουρα συνεργασία και σε αυτό είμαστε ανοιχτοί προς όλους όσους έχουν ίδιες σκέψεις, ίδιες ιδέες και όραμα για το νησί και όχι αυτοί που απέδειξαν ότι δεν μπορούν αυτό το νησί να το κουμαντάρουν, να το κυβερνήσουν και να το πάνε μπροστά. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και συζητήσεις και λειτουργεί μια πολυφωνία μέσα στην ομάδα η οποία πολλές φορές εκπλήσει με την ελεύθερη γνώμη
άποψη αλλά και ψήφο πολλές φορές του καθένα από μας, μια δημοκρατία η οποία επαληθεύεται και δικαιώνεται με το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, όπου διαμορφώνεται πλέον ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους δημοτικούς συμβούλους και ένα ξεχωριστό για τους υποψήφιους δημάρχους. Πιστεύουμε και το κάναμε πράξη αυτό μέσα στην πορεία αυτή την οποία συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάναμε πράξη αυτή την πολυφωνία, η οποία πολλές φορές παρεξηγήθηκε, αλλά ήταν μέσα στις δικές μας αρχές, ήταν μέσα στα δικά μας πιστεύω, να μπορεί ο καθένας να εκφράζεται όπως πιστεύει και όπως εκείνος κρίνει σε όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι αυτά είναι σίγουρα πρωτόγνωρα. Νομίζω όμως ότι στη δημοκρατία που ζούμε πρέπει να έχουμε το θάρρος να τα βλέπουμε θετικά και όχι να κατακρίνουμε αυτές τις κινήσεις, γιατί έτσι πρέπει και έχει την ελεύθερη γνώμη και έκφραση ο καθένας με τη δική του γνώμη, τη δική του προσωπικότητα, το δικό του παρόν μέσα στα δημοτικά όργανα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στη νεολαία η οποία μένει απαθής, η οποία μένει στο περιθώριο, μη έχοντας εμπιστοσύνη, δυστυχώς, σε όσους κυβερνούν εθνικά ή τοπικά τις κοινές υποθέσεις, τις δραστηριότητες τις οποίες θα έπρεπε να δημιουργήσουν για να δώσουν πρόσφορο έδαφος, αυτή η γενιά, η επόμενη γενιά, να μπορεί να συμμετέχει, να μπορεί να σπείρει και να θερήσει τους δικούς τους καρπούς. Νομίζω ότι η δική μας παράταξη και στην πορεία θα είναι εμφανές και πάλι θα κάνει αυτές τις εκπλήξεις, θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της Δημοτικής Παράταξης και του συνδυασμού ο οποίος ετοιμάζεται για τις εκλογές στη νέα γενιά, ώστε να μπορεί να συμμετέχει, ξεκινώντας την προηγούμενη τριετία και δίνοντας βήμα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ παρόντες, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν τη σκυτάλη και θα συνεχίσουν μαζί τους με την εμπειρία που απέκτησαν την πορεία αυτή που ξεκινήσαμε σταθερά, με αγώνα, με μια υπεύθυνη παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι με λόγια και θεωρίες, αλλά με προτάσεις και απόψεις, και δίνουμε ένα παρόν σήμερα, πιστεύοντας ότι ο Δημότης πλέον δεν μπορεί να πιστεύει στα λόγια, στις υποσχέσεις, και χρειάζεται πράξεις για να μπορέσει το νησί να αναστηθεί, να μπορέσει το νησί να προχωρήσει σε μια νέα πορεία, να μπορέσει το νησί μας να προχωρήσει στην ανάπτυξη για να χτυπήσει αυτά τα προβλήματα τα οποία προανέφερα.